Φίλοι και φίλες, καλό βράδυ. Η χώρα ταξιδεύει όχι σε ήρεμα νερά. Σε νερά τρικυμιώδη, τρικυμισμένα. Και βεβαίως αυτή η τρικυμία παρατηρείται παντού από τα ίδια τα αντικειμενικά γεγονότα και τα ίδια προβλήματα που υπάρχουν, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις γίνεται ακόμη πιο έντονη από πρόσωπα τα οποία αποτελούν τους σούπερ στάρς της αναταραχής, όπως ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, ο κύριος Πολάκης. Τώρα, από πλευράς επικοινωνιακής, ο κύριος Πολάκης προσφέρει υπηρεσία στον κύριο Τσίπρα, διότι, για παράδειγμα, με το θόρυβο που κάνει, συμβάλλει στο να ξεχαστεί η Συμφωνία των Πρεσπών. Ο κύριος Πολάκης προσφέρει υπηρεσία στον κύριο Τσίπρα γιατί βοηθάει στην επανασυσπήρωση των δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ και δημιουργεί έναν κομματικό και πολιτικό φανατισμό που ακριβώς κάνει οπαδούς του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν μέχρι σήμερα χαλαροί να επιστρέφουν στην πολιτική του σκήτη. Αυτά θα φανούν στις εκλογές ή σε κάθε περίπτωση θα φανούν στην πρώτη δημοσκόπηση που θα γίνει αμέσως μετά τα γνωστά πολιτικά επεισόδια στα οποία ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας ήταν πρωταγωνιστής. Αυτό που απομένει σαν ερώτημα είναι πώς η Ελλάδα σε μια τόσο κρίσιμη συγκυρία, δεν θα κουραστώ να το λέω, όπου ημερολογιακά τουλάχιστον έχει βγει από τα μνημόνια, γιατί δεμένη χειροπόδαρα είναι από τους πιστωτές και καλούς μας φίλους, πώς η Ελλάδα τη στιγμή λοιπόν που θα έπρεπε να σχεδιάζει άμεσα και να εφαρμόζει μέτρα για να εκτοξεύσει την ανάπτυξη προς τα πάνω και μαζί της την απασχόληση, πώς η Ελλάδα τη στιγμή που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή μας, γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά παιχνίδια, στο πλαίσιο της επαναχάραξης των ενεργειακών χαρτών, εδώ στην περιοχή μας, Νότιο-Ανατολική Μεσόγειος, Αιγαίο, Βαλκάνια και ούτω καθεξής, πώς λοιπόν η κατακαημένη χώρα μας θα άρπαζε από τα μαλλιά την ευκαιρία και θα καθόταν σε ένα τραπέζι σχεδιάζοντας το παρόν και το μέλλον με ένα εθνικό σχέδιο στο οποίο θα μπορούσαν να συναντηθούν όλες οι πολιτικές δυνάμεις και με βάση το οποίο θα ξέραν οι φίλοι μας και οι σύμμαχοί μας ότι όποιο πρωθυπουργό και αν έχουν απέναντί τους, το σχέδιο αυτό ήταν σχέδιο της Ελλάδος και θα έπρεπε να το ικανοποιήσουν και να εφαρμοστεί στην πράξη. Λοιπόν, απέχουμε πολύ μακριά από κάτι τέτοιο. Πάρα πολύ μακριά απέχουμε από κάτι τέτοιο και φοβάμαι ότι θα χάσουμε μία ακόμη ευκαιρία για να μπορέσει η Ελλάδα να βγει μπροστά, γιατί αξίζει στην Ελλάδα να βγει μπροστά μετά από τα 8-9 πέτρινα δραματικά χρόνια των μνημονίων πάσης φύσεως και πάσης αποχρώσεως. Ξεκινήσαμε με πράσινα μνημόνια, μετά τα μνημόνια γίνανε γαλαζοπράσινα και στο βάθος του ουρανού γίνανε κατακόκκινα. Και η αιχμαλωσία της χώρας συνεχίζεται. Λοιπόν, θα δούμε και τα μικρά και τα μεγάλα γεγονότα. Και θα τα δούμε απόψε με τη βοήθεια του κυρίου Νίκου Θηδαίου, βουλευτή Βιωτίας του ΣΥΡΙΖΑ, καλώς μας ήλθατε, της κυρίας Μαρίας Αντωνίου, βουλευτή Καστοριάς της Νέας Δημοκρατίας, Δυτική Μακεδονία. Δυτική Μακεδονία. Κώστας Μπαριώτας, βουλευτής Λάρισας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Καλώς ορίσατε. Κεντρική Ελλάδα, καλησπέρα. Μάλιστα. Και με τη βοήθεια του καλού φίλου, του Αντώνη Αραβαντινού, υπεύθυνου δημοσίων σχέσεων της Ομοσπονδίας Σοφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδας. Καλησπέρα για εμένα. Με τον κύριο Αραβαντινό δεν θα μιλήσουμε μόνο για την κατάσταση μέσα στις φυλακές, δεν θα μιλήσουμε για το θέμα της περιβόητης μαφίας των φυλακών. Σε ό,τι αφορά την συμπεριφορά της οποίας είχαμε και καινούργια κρούσματα, κυκλοφόρησαν συνομιλίες με εντολές εκτέλεσης και ούτω καθεξής. Αλλά ο κύριος Αραβαντινός έχει αποδείξει ότι είναι δρόν πολίτης και συνδικαλιστής και έχει άποψη εφόλων των θεμάτων και εφόλης της ύλης. Λοιπόν, κύριε Θηδαίε, έλεγα αυτές τις μέρες ότι επειδή από τη δουλειά μου, τη δημοσιογραφία, είχα την τιμή και τη χαρά να γνωρίσω προσωπικότητες από το χώρο της ανανεωτικής αριστεράς, όπως για παράδειγμα τον αείμνηστο Ελωνίδα Κύρκο, όπως τον Γρηγόρη Γιάνναρο, όπως τον Μιχάλη Παπαγιαννάκη και άλλους πολλούς. Νομίζω ότι αν ήταν σήμερα κοντά μας και ήταν στο ίδιο κόμμα με τον αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Πολάκη, κάτι θα αισθανόντουσαν μέσα τους που δεν θα ήταν καλό. Εσείς δεν αισθάνεστε μη συμβατός, να το πω έτσι κομψά, διπλωματικά, μη συμβατός
με συμπεριφορές και αισθητική τύπου Πολάκη. Επειδή εσείς είχατε τύχη να τους γνωρίσετε, όλους αυτούς που αναφέρατε. Είχα την τιμή να πηγαίνω στο μικρό διαμέρισμα του Λεωνίδα Κύρκου στα Εξάρχεια και να μου ψήνει καφέ με τη γυναίκα του, την Καλή, ελληνικό καφέ. Είχα την τιμή, τη χαρά να συνεργαστώ μαζί τους για πολλά χρόνια, να συνυπάρξω, να αγωνιστώ και να συνδιαμορφώσουμε πολιτικές που οδήγησαν στο συνασπισμό, στο ΣΥΡΙΖΑ, στη σημερινή μορφή της ριζοσπαστικής και ανανοητικής αριστεράς. Πόσο είναι συμβατές? Ας αφήστε να μιλήσουμε τώρα. Εντάξει, πόσο είναι συμβατές αυτές τις αριστεράς? Δεν ξέρω, λέω πολλά που δεν ήταν τότε μαζί σας. Προσέξτε λίγο, προσέξτε λίγο. Ήταν, έφυγε, ξαναγύρισε. Προσέξτε λίγο. Ήταν αριστερότερο ο κύριος Πολάκης. Ο κύριος Πολάκης τη διακόπτει, κύριο Θηβαίο, αλλά προέρχεται από το ΚΚΕ. Ναι. Αριστερότερα, ακριβώς. Γιατί εγώ το ξέρω από το φοιτητικό κίνημα, μια και είμαστε κοντά. Πέρασε όλοι... στην ΑΡ και επέστρεψε στο σημερινό ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, θέλω να σας πω ξεκάθαρα ότι σήμερα το ζητούμενο δεν είναι να κάνουμε το ψυχογράφημα του κυρίου Πολάκη. Εξάλλου, το δάνειο του κυρίου Πολάκη έχει την επιγραφή νομιμότητας του ιδίου του κυρίου Στουρνάρα. Σας παρακαλώ, εντάξει, θα απαντήσω όπως θέλω εγώ. Έχει την υπογραφή νομιμότητας από τον ίδιο τον κύριο Στουρνάρα. Τέλεια και παύλα σε αυτό. Θέλω να σας πω ότι εγώ προσωπικά μπορεί πραγματικά να μην έπαιρνα τηλέφωνο τον κύριο Στουρνάρα ή να είχα μία άλλη συμπεριφορά. Η ουσία όμως είναι, και επειδή περιγράψατε το μαύρο της πολιτικής ζωής μετά το πράσινο, το γαλάζιο και το κόκκινο, παρουσιάσατε σήμερα τη μαύρη εικόνα, με την οποία φυσικά δεν συμφωνώ. Εγώ μίλησα για 8-9 χρόνια, ναι, για μαύρα χρόνια, ναι, μνημονίων. Λοιπόν, και λέω ανεξαρτήτως του χρώματος του μνημονίου. Επιτρέψτε μου να σχολιάζω και εγώ αυτά που λέτε. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι σήμερα θα περίμενα να ήταν μαύρα, ακριβώς επειδή πριν από λίγες μέρες για το πολιτικό σύστημα και τα κόμματα ο κύριος Τσουκάτος μίλησε για τα 50 εκατομμύρια ευρώ μόνο για το 2000. Πίστευα ότι θα ήταν μαύρα, γιατί ακριβώς υπάρχει ένα πολιτικό σύστημα το οποίο έχει τραφεί με Ζήμερς, με Χριστοφοράκους, με Νοβάρτης, με μαύρα τα... Και αν θέλετε, σήμερα η κατάσταση δείχνει ότι το πρόβλημα είναι ξεκάθαρα ότι το πολιτικό σύστημα, και σε αυτή την κατεύθυνση μπήκε και η συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος, είναι ακριβώς το να μπορέσει να απαλλαγεί ο πολιτικός κόσμος από αυτόν τον τρόπο διακυβέρνησης, από αυτόν τον τρόπο χρηματοδότησης, από τα δάνεια των κομμάτων δανεικά και αγύριστα, από τα δάνεια του εθνικού κήρυκα που επί 11 χρόνια. Πολύ σοβαρά αυτά που λέτε, αλλά άλλο το ένα θέμα, άλλο το άλλο. Είναι πραγματικά πράγματα τα οποία δείχνουν, αν θέλετε, ποια είναι η πραγματικότητα. Μα όλα να ψαχθούν, και όπου υπάρχει παρανομία της ψυχογραφίας του κυρίου Πολάκη. Είναι η ουσία. Αν μου επιτρέπετε να μιλήσω, θα είναι ακόμα καλύτερα. Αν μου επιτρέπετε να μιλήσω, θα είναι ακόμα καλύτερα. Μην είστε τόσο απόλυτοι. Αν μου επιτρέπετε να μιλήσω, θα είναι ακόμα καλύτερα. Έτσι. Εντάξει, να σας επιτρέψω κι εγώ μετά. Έτσι. Νομίζω λοιπόν. Γιατί μιλάτε για Νοβάρτη, στην οποία λοιπόν, δεν μας έχετε πει νομίζω, τι εννοείτε. Νομίζω λοιπόν για ότι σήμερα. Για πείτε μας για την Νοβάρτη. Πήγαμε στην Νοβάρτη. Ένα-ένα. Θα τα πούμε όλα και την Νοβάρτη. Για να μας πει για την Νοβάρτη. Ένα-ένα. Λοιπόν, ξέρω πόσο πολύ. Νομίζω ότι είμαστε διαρκώς στον ίδιο βάρο. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Αφήστε να ολοκληρώσει. Ξέρω πόσο πολύ ενοχλείστε από την οικονομική δυστυχώς δυσοσμία, η οποία τόσα χρόνια. Ένας Έλληνας πολίτης δεν μπορεί να πάρει 100.000 καταναλωτικό δάνειο, κύριε Θηβέ. Καλά, με τον να φωνάζετε. Με τον να φωνάζετε, αδικείτε τον εαυτό σας. Ο κόσμος ενοχλείται που σας βλέπει. Να τα κάνετε. Λοιπόν, να μιλήσουμε ψύχρεμα και ήρεμα. Λοιπόν, και να τα πούμε όλα. Ο κόσμος λοιπόν λέει πολύ απλά και ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα είναι κυβέρνηση ακριβώς γιατί αποκαλύπτει καθημερινά τη δυσοσμία των οικονομικών των κομμάτων σας με τα οποία κυβερνήσατε τόσα χρόνια τη χώρα. Ακριβώς
ένας μεγάλος λόγος που σήμερα κυβερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ και θα ξανακυβερνήσει είναι αυτός. Και έβγαλε εσάς για να παίρνετε 100.000 ευρώ καταναλωτικά δάνεια. Είτε σας αρέσει, είτε δεν μπορεί κανένας άλλος να πάρει. Όταν λοιπόν, στον κύριο Μωραήτη και στον κύριο Κουρουπλή να τα πείτε. Όταν λοιπόν, να συμφωνήσω μαζί σας, αν τα πείτε στον κύριο Κουρουπλή, στον κύριο Μωραήτη, έτσι να τα πείτε. Ο καθένας λοιπόν σήμερα κρίνει, ο καθένας λοιπόν σήμερα. Ελάτε, ελάτε. Πήρατε μεταγραφή, αλλά ξεχάσατε. Ο καθένας λοιπόν σήμερα κρίνεται ακριβώς για τις πολιτικές επιλογές που κάνει. Όσοι δεν καταλαβαίνουν ότι η χώρα μας βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι ανάμεσα σε ένα προοδευτικό μπλοκ και ανάμεσα σε μια ακροδεξιά η οποία καθοδηγεί και οδηγεί τη χώρα σε ένα μαύρο μέτωπο, αυτό θα το κρίνει ο ελληνικός λαός και οι υπεύθυνες πολιτικές δυνάμεις θα πρέπει να πάρουν θέση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και όποιος τα πατώνα και δεν μου είπατε τίποτα. Όλα τα πατώνα. Αλλά απάντηση δεν πήρα. Αυτά για το μαύρο μέτωπο να τα πείτε στον Καμένο και στον Παπαγγελόπουλο. Δεν κάνω. Δεν είναι αρμοδιότητά μου. Να τα πείτε επίσης αυτά που λέτε. Συγγνώμη, αλλά αυτά που λέτε για το μαύρο μέτωπο να τον πείτε στον αρχηγό της ΕΕΠ επί Καραμανλή που τον έχετε υπουργό και στον κύριο Καμένο. Έτσι, επίσης. Ναι. Γιατί ναι, τα μαύρα μέτωπα. Τα μαύρα μέτωπα διαμορφώνονται σήμερα. Με τον Βορύδη, τον Άδωνη, τους χουντικούς της ΕΠΕΝ. Τα βάλαμε όλα. Τους χουντικούς της ΕΠΕΝ μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Μπαριώτα. Μην κλείνετε τα μάτια. Είναι κρίμα να κλείνετε τα μάτια στους χουντικούς της Νέας Δημοκρατία. Ενώ στους χουντικούς της ΕΠΕΝ θα τους αφήσουμε ήσυχους. Σας παρακαλώ πολύ. Είναι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Είναι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Ανέλ τέσσερα χρόνια. Ο Βορύδης κυβέρνησης. Ο γραμματέας. Καμένο. Αυτός. Ο κύριος Παπακώστα. Η κυρία Παπακώστα τα μάτια. Η κυρία Παπακώστα τι είναι. Ανανύψασα αριστερή. Τι είναι χουντική. Δεν είναι χουντική. Δεν είναι χουντική κυρία Παπακώστα. Σας παρακαλώ λέμε τέτοια. Ας σου πάρει πάνω δεν είναι χουντική. Εγώ μιλάω συγκεκριμένα. Τελείωσε ο κύριος Τιβέος. Ελάτε. Λοιπόν, μιλάτε, προσπαθείτε να αυξήσετε απλώς την ένταση για να μην πείτε αυτό που πρέπει. Όχι, όχι, εσείς με διακόπτετε και εσείς δημιουργείτε ένταση. Θα πω ότι οι πολίτες βλέπουν και καταλαβαίνουν. Και καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά ποια είναι και με ποιο τρόπο κυβερνάει σήμερα η απαράδεκτη σε πολλές τυχές, γιατί ο κύριος Πολάκης εκφράζει τον κύριο Τσίπρα. Εξάλλου ούτως ή άλλως βγήκε το Μαξίμου και υπερασπίστηκε. Το ότι ένας υπουργός σημερινός που πριν μας είπε ότι έπαιρνε τριπλάσια χρήματα. Ψάχνουμε τα χαρτιά του και έπαιρνε λιγότερα. Ενώ εσείς πάτε στους offshore κατευθείαν. Παίρνει 100.000 καταναλωτικό δάνειο. Ενώ παίρνετε δάνεια από τους offshore εσείς. Να ρωτήσω λοιπόν πώς γίνεται αυτό, γιατί. Γιατί το 12 όταν βγήκα βουλευτής κύριε Παναγιωτόπουλε, ζήτησα 1.000 ευρώ αύξηση ποσοτικού ορίου. Δεν έγινε αποδεκτό. Να μας απαντήσει λοιπόν πάντως, κύριε Αντωνίου, πόσο ο κύριος γιατί Πολάκης τα λέμε όλα. 100.000 ευρώ. Βγήκε ο κύριος Τουνάρας και είπε ότι νομίμως το πήρε. Τι σημαίνει αυτό. Τι, η εποπτεύουσα αρχή λέει ότι νομίμως το πήρε. Νομίμως και τι σημαίνει. Γιατί τα λέμε όλα εδώ, δεν κρύβουμε ωραία. Κάτι. Ωραία, νόμιμα να πάτε και εσείς να πάρετε 100.000. Δεν μου δίνουν, δεν μου δίνουν. Γιατί δεν σας δίνουν εσάς νόμιμα. Πάρετε 50. Τώρα, ο κόσμος παρακολουθεί αυτό το πράγμα. Το καταλαβαίνετε λοιπόν σε τι κατάσταση. Αυτό λέτε ότι είναι νόμιμο μεν, αλλά δεν είναι ηθικό. Αυτό μας λέτε τώρα. Όταν ένας άνθρωπος, καταλαβαίνω λάθος. Όταν ένας άνθρωπος είναι υπουργός και παίρνει βουλευτική, υπουργική, δεν ξέρω τι, αποζημίωση και έχει δικαιολογία ότι έχει ένα παιδί να σπουδάσει και ένα που είναι τρίτη λυκείου και παίρνει 100.000 ευρώ καταναλωτικό δάνειο, βγάζουν μόνοι τους οι πολίτες τα συμπεράσματά τους. Αυτό συμβαίνει στον καθένα. Και σε μένα το ίδιο συμβαίνει. Σε όλους συμβαίνει. Να έχουν ένα παιδί που σπουδάζει και ένα παιδί που να πηγαίνει στο λυκείο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν και αντιλαμβάνονται πολύ καλά οι Έλληνες πολίτες σε τι κατάντια έχει πέσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας ο ίδιος που αναγκάζεται να υπερασπιστεί τον κύριο Πολάκη. Από εκεί πέρα εμείς την ίδια ώρα ως Νέα Δημοκρατία, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, αγωνιζόμαστε να φέρουμε επενδύσεις στη χώρα, αγωνιζόμαστε να πούμε στον κόσμο το πρόγραμμά μας, αγωνιζόμαστε να προασπίσουμε και να φέρουμε θέσεις για την ελληνική οικογένεια, μια πολύ ωραία εκδήλωση που κάναμε χθες στη Λάρισα με τις προτάσεις και τις θέσεις μας για την οικογένεια, για τη γυναίκα, για τη μητέρα. Ναι, αλλά τώρα και για το, στενοχώρησα για το τον κύριο Θηβαίο, θα στενοχωρήσω και τον ζήτημα της υπογεννητικότητας. Ο Ντόναλντ Τραμπ, και το μείζον ζήτημα
Κυρία Αντωνίου, ακούστε λίγο. Μην λέμε μονολόγου τώρα. Γιατί λέει ο καθένα τα δικά του, δεν καταλαβαίνει κανεί τίποτα. Βεβαίω έκανε ένα μονόλογο να ακούστε όμω λίγο. Θέλω να μου σχολιάσετε. Που δεν μα απαντάει ποιο είναι το σκάφο. Λοιπόν, ένα λεπτό, κυρία Αντωνίου, ακούστε με λίγο. Αυτό του είπανε να λέει. Τα παπαγαλάκια και το πετάει. Σα λάσπη στην ανεμιστήρα. Δεν πιάνει πλέον η λάσπη. Έτσι, είτε λοιπόν, για τις δικές σας μέρες, όπως κύριε, τα λέτε. Δηλαδή, θα σχολιάσετε κάτι, κύριε Αντωνίου. Ειλικρινά, η χειρότερη κυβέρνηση που πέρασε στη μεταπολίτευση. Να γίνουν και να πω και κάτι άλλο. Να πω, κύριε Αντωνίου, μην λέει ο καθένας τα δικά του. Να αφήστε να σας ρωτάω εγώ τώρα. Αυτό που διότι κατηγορήσατε τον κύριο Θηβαίο, με συγχωρείτε, κάνατε ακριβώς το ίδιο. Είπατε τα δικά σας, άσχετα τι ρωτάω εγώ. Αυτό που δεν γίνεται έτσι εκπομπή. Βεβαίως, θα με ρωτήσετε, κύριε Παναγιώτη. Δεν γίνεται έτσι εκπομπή. Αυτό που βιώνουν οι Έλληνες πολίτες είναι και αυτό που ζητάνε, αν ακούτε τους Έλληνες πολίτες, κύριε Θηβαίο, είναι να φύγετε. Παραχωρήσατε ό,τι δεν παραχώρησε στα εθνικά ζητήματα. Αφήστε να τα πάρουμε ένα-ένα τώρα. Αφήστε να τα πάρουμε. Θέλω να σχολιάσετε αυτό που απίφθινε ως μήνυμα ο Ντόναλντ Τραμπ στο Ζόραν Ζάεφ. Και σας μιλάει ο οικοδεσπότης μιας εκπομπής που βγήκε από την αρχή και είπε πριν καν βγει η Νέα Δημοκρατία. Βγήκα και είπε ότι είναι μια εθνικά επιζήμια συμφωνία. Και ότι φέρει ευθύνες ο Κοτζιάς, ότι φέρει ευθύνες ο Κοτζιάς, ότι παγίδευσε και τον Τσίπρα σε ένα σημείο μη επιστροφής. Θα μπορούσε να είναι πολύ πιο βελτιωμένη αυτή η συμφωνία εάν χρησιμοποιούσαν και τους συσχετισμούς και τους εκμεταλλευόντουσαν μεταξύ του σλαβικού κομματιού των Σκοπίων και του αλβανικού. Λοιπόν, όμως, γιατί εδώ τα λέμε όλα, όμως, είδηση από το europos.gr. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με επιστολή του προς τον πρωθυπουργό Ζάεφ, τον συγχαίρει για την κύρωση και υλοποίηση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Εισαγωγικά, europos.gr, κυρίες και κύριοι, μπείτε και διαβάστε όλο το ρεπορτάζ. Πρόκειται, γράφει ο Τραμπ, για το πιο ιστορικό επίτευγμα στα Βαλκάνια από τη Συμφωνία του Ντέιτον. Στο Ντέιτον, κυρίες και κύριοι, είχε πάει ο Μακαρίτης, ο Μιλόσεβιτς, και μετά τον φάγανε λάχανο και είχε υπογράψει για να μπει τέλος στον αδελφοκτόνο πόλεμο για τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας. Φανερώνει, λέει ο Τραμπ, τη θαραλέα ηγετική ικανότητα που επιδείξατε στο Ζάεφ. Με τις προσπάθειες που καταβάλατε από κοινού με τον πρωθυπουργό Τσίπρα, εξασφαλίσατε ένα πιο σταθερό και ευημερούμενο μέλλον, όχι μόνο για τις δύο χώρες σας, αλλά και για ολόκληρη την περιοχή. Η χώρα σας θα καταλάβει τώρα τη θέση που της ανήκει στη Βορειοατλαντική Συμμαχία ως δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Ελπίζω ότι η Συμφωνία των Πρεσπών θα αποτελέσει έμπνευση και για άλλες χώρες της περιοχής. Είναι μακρά η επιστολή συγχαρητηρίων, ενθουσιώδης επιστολή. Προέρχεστε, κυρία Αντωνίου, από έναν σπουδαίο νομό της Δυτικής Μακεδονίας. Σας είπα, εδώ είπαμε ότι είναι μια εθνικά επιζήμια συμφωνία. Έχουν ξεσηκωθεί οι αγαπημένοι μας σύμμαχοι και έχουν ματώσει τα χέρια τους από το χειροκρότημα στον Ζόραν Ζάεφ και στον Αλέξη Τσίπρα. Τι συμβαίνει λοιπόν? Μας πουλάνε οι σύμμαχοι? Κάνουν τη δουλειά τους σε βάρος της Ελλάδος? Εκβιάζουν τους Έλληνες πρωθυπουργούς σε βάρος των συμφερόντων του ελληνικού λαού? Δεν πρέπει κάποιος να βγει να το πει? Λοιπόν, να βγει να το πει. Να καλέσει τον Αμερικανό πρέσβη ο κ. Μητσοτάκης και να του πει: αγαπημένε μου Τζέφρι, όλα καλά και όλα ωραία, αλλά υποστηρίζετε κάτι που κάνει ζημιά στη χώρα μου. Καταρχήν, κύριε Παναγιώτοπουλο, να πούμε ότι το 80% των Ελλήνων και το συναντώ και καλά στις περιοχές μας είναι, νομίζω, η αριθμοί απόλυτη, γιατί βιώσανε το χωριό του Παύλου Μελά, σκοτώσανε τον Παύλου Μελά, τα λέμε τα ιστορικά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οι Έλληνες με αυτή τη συμφωνία είναι όχι μόνο απογοητευμένοι, είναι θυμωμένοι και αισθάνονται προδομένοι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο κακό και πόσο εθνικά επιζήμια είναι αυτή η συμφωνία για πολλούς λόγους. Πράγματα. Τι, ακούτε και τον έμπειρο. Να μην. Επειδή ξέρω τους διεθνείς συσχετισμούς και επειδή ο δυτικός κόσμος δεν έχει άλλο γεγονός, γι' αυτό το συνδέει με τον Ντέιτον. Αυτό που λέω. Ο Τραμπ δεν έχει άλλο γεγονός για να αξιολογήσει και να πει ότι να, κάτι γίνεται το οποίο μας βολεύει. Μη δείτε να το τυλίγουν σε κανένα το γεγονός των Πρεσπών σε κανένα εντυπωσιακό χαρτί με ωραία κόκκινη κορδέλα
και να προσφέρουν κανένα βραβείο Νόμπελ Ειρήνης στους κυρίους Τσίπρα και Ζάεφ το Σεπτέμβριο. Οι Έλληνες πολίτες ξέρουν πολύ καλά τι έκανε η σημερινή κυβέρνηση. Οι Έλληνες πολίτες ξέρουν. Πολίτες οι δυτικοί ξέρουνε, γιατί μας ρίχνουν έτσι. Ξέρουνε, γιατί συμπεριφέρονται στην Ελλάδα έτσι. Γιατί μια ζωή υπήρχαν πιέσεις, κύριε Παναγιωτόπουλο, προς όλες τις κυβερνήσεις. Αλλά κανένας Έλληνας πρωθυπουργός, κανένας Έλληνας πρωθυπουργός δεν διανοήθηκε να παραχωρήσει μακεδονική εθνότητα, μακεδονική γλώσσα και το όνομα στους γείτονες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι για πρώτη φορά μετά από τους 6 τελευταίους πρωθυπουργούς που θυμάμαι, ο Τσίπρας παρέδωσε ό,τι ακριβώς θέλανε η γειτονική χώρα και επίσης οι πιέσεις που ασκούντανε από, από το δυτικό κόσμο. Yes. Είναι ο μόνος πρωθυπουργός που παρέδωσε τα πάντα. Και αυτό που λέμε, ξέρουμε πολύ καλά και δεν λέμε ψέματα στον κόσμο στη Νέα Δημοκρατία. Λέμε ότι είναι μια συμφωνία κυρωμένη, αλλά έχει περιθώρια νομικά για να προστατεύσουμε πράγματα. Δεν πρέπει να αφήσουμε αυτή τη συμφωνία, κύριε Παναγιωτόπουλε, να τη διαχειριστεί ο κύριος Τσίπρας, γιατί είδαμε πόσο κακό έκανε στα εθνικά ζητήματα. Φαντάζεστε λοιπόν να διαπραγματευτεί ο κύριος Γαβρόγλου που κοροϊδεύει 3 χρόνια τους μαθητές ότι θα περνά στα πανεπιστήμια χωρίς εξετάσεις και έφτασε το 2019 να ανασκευάσει. Μην τον μπερδέψουμε και το θέμα των να διαχειριστεί αυτός τα θέματα των βιβλίων μας της ιστορίας. Ωραία. Γι' αυτό λοιπόν εκλογές τώρα να φύγει η χειρότερη κυβέρνηση. Μάλιστα. Του τόπου προκειμένου να σώσουμε ό,τι μπορούμε. Ευχαριστώ, από αυτή την κατεύθυνση της συμφωνία. Κύριε Μπαριώτα, παρακαλώ. Να πάω στην αρχή. Να πάτε στην αρχή. Στην αναφορά που κάνετε για μια γενιά της αριστεράς που κι εγώ έμαθα να τη σέβομαι, μια γενιά της αριστεράς η οποία είχε ήθος και η οποία έβαλε πλάτη για τον εκδημοκρατισμό της χώρας και πριν τη Χούντα που θυμήθηκε ο κύριος Τιβαίος και μετά και στη διάρκεια της μεταπολίτευσης, στήριξε πραγματικά τις επιλογές της Μεγάλης Δημοκρατικής Παράταξης για τον εκδημοκρατισμό της χώρας. Λυπάμαι πραγματικά, επειδή τον έχω τον κύριο Θηβαίο σε αυτή τη γενιά και να προερχόμενο από αυτή την πολιτική γραμμή, λυπάμαι πραγματικά που δεν καταλαβαίνει ότι ανακατεύοντας το βούρκο και βάζοντας για ένα μεγάλο θέμα ηθικό κυρίως, και δεν είναι το δάνειο του κύριου Πολάκη μόνο, είναι και η στάση του και οι ηχογραφήσεις και ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά και το bullying εναντίον των δικαστών. Μια συγκεκριμένη στάση η οποία δεν είναι του κυρίου Πολάκη. Λέγεται λαϊκισμός και είναι υιοθετημένη από την κυβέρνηση. Λυπάμαι που δεν καταλαβαίνει, γιατί πραγματικά φαίνεται ότι δεν καταλαβαίνει, ότι ανακατεύοντας το βούρκο. Μην χρησιμοποιείτε τέτοιες εκφράσεις τώρα. Έτσι. Πέστε ότι διαφωνείτε μαζί μου. Αφήστε με να πω αυτό που θέλω να πω. Πολιτικά εννοώ, δεν σας υποτιμώ. Λίγη σεμνότητα. Δεν σας υποτιμώ. Πολιτικά εννοώ, δεν καταλαβαίνει ή δεν θέλει να καταλάβει. Καλά. Γιατί προφανώς δεν καταλαβαίνετε. Ότι ανακατεύοντας το βούρκο διαρκώς, ότι προσπαθώντας να απαντήσετε σε ένα μεγάλο πρόβλημα που έχετε σήμερα, το οποίο λέγεται λαϊκισμός. Προσπαθώ να σας πω τι άλλο είναι το πρόβλημα φορά σήμερα. Αφήστε με να τελειώσω. Εγώ σεβάστηκα το γεγονός ότι δεν θέλετε να σας διακόψω για να σας κάνω μια ερώτηση. Έτσι. Αφήστε με λοιπόν να ολοκληρώσω. Δεν μπορείτε να καταλάβετε ότι είσαστε αυτό που καταγγέλνετε, αν αυτά που λέτε για την μεταπολίτευση είναι αλήθεια, που είναι κομμάτι της μεταπολίτευσης και η διαφθορά και ο λαϊκισμός και τα προβλήματα. Είσαστε η χειρότερη του εκδοχή, γιατί το χρησιμοποιείτε απολύτως συνειδητά, εργαλειοποιείτε τα πάντα. Έχετε φτάσει στο 1996 και στο 1987. Εμείς εργαλειοποιούμε τον κύριο Τσουκάτο. Εσείς και τον κύριο Τσουκάτο μεταξύ άλλων πολλών. Τι λέτε τώρα. Κύριο Τσουκάτος πολιτικά έχει κρυθεί. Δεν είναι εκεί. Εργαλειοποιούμε τον κύριο Αφήστε Τσουκάτο. Να τελειώσω, σας παρακαλώ. Πάντως, κύριε Μπαριώτα. Προφανώς και εργαλειοποιούμε. Δεν αρνήθηκα τίποτα από όλα αυτά. Ήμουνα σαφής. Είναι μια δήλωση βόμβα. Ήμουνα σαφής. Ποια είναι η δήλωση βόμβα, γιατί το γινόταν το 1995. Είπε ότι όχι. Είπε σε πολιτικό επίπεδο. Ότι ένα μεγάλο μέρος του οικονομικού και επιχειρηματικού πέρασε από τον Γκισέ, από ό,τι βλέπετε κύριε Θηβαία, τα λέμε όλα εδώ. Πέρασε από τον Γκισέ του κομματικού ταμείου του Πασόκ. Και της Νέας Δημοκρατίας προφανώς. Για το Πασόκ. Για το Πασόκ είπε. Το προφανώς δεν προκύπτει. Κάντε τη δουλειά. Ότι έδωσε 16 δις δραχμές. Δεν αρνούμε τίποτα. Δεν έχω καμία διάθεση να πω. Γιατί το Πασόκ. Είπα ότι κομμάτι της ιστορίας της μεταπολίτευσης ήταν και ο λαϊκισμός και η διαφθορά. Το είπα μόλις πριν. Έτσι. Αλλά σε πολιτικό επίπεδο και αυτό ενδιαφέρει. Υπάρχουν δύο πράγματα. Αυτά έχουν εκριθεί πολιτικά. Γι' αυτό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. Έχει δίκιο ο κύριος Θηβαίος. Έτσι. Εν μέρη και γι' αυτό. Και το άλλο είναι ότι επιτέλους αυτή η κυβέρνηση συμπεριφέρεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Αντί να βάλει κόκκινες γραμμές που τις αγαπούσε μια εποχή και τις ξέχασε τώρα στη διαφάνεια. Αντί να κάνει μεταρρυθμίσεις που έχουν πραγματικά βάζουν φραγμό σε αυτού του είδους τακτικές.
ανακατεύει διαρκώς το Βούρκο για μικροπολιτικές επιδιώξεις, κάνει ακριβώς αυτό που κάνανε οι κυβερνήσεις στη μεταπολίτευση, η αντιπολίτευση της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στις κυβερνήσεις του Πασόκ και αντιστρόφως, θέλω να είμαι, να είμαι καθαρός. Εγκαταλειοποιεί τη σκανδαλολογία. Έχω πει 100.000 φορές και δεν θα κουραστώ να το λέω ότι παρά την ύπαρξη της διαφθοράς, η σκανδαλολογία και η χρήση των σκανδάλων για μικροπολιτικές επιδιώξεις έκανε πολύ μεγαλύτερο κακό στη χώρα από την ίδια τη διαφθορά, η οποία υπήρχε, υπάρχει και είναι χρέος του πολιτικού συστήματος να την εξαλείψει. Αλλά δεν εξαλείφεται θυμόμενοι κάθε φορά που κάνουμε κάτι, έχουμε τη φωλιά μας λερωμένη όπως έχει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ και εσείς κάνατε την Οβάρτης κατά το γνωστό ανέκδοτο και εσείς δέρνατε τους νέγρους. Κάνουμε μεγάλες θεσμικές μεταρρυθμίσεις, βάζουμε γραμμές, κάνουμε μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο έτσι ώστε η διαφθορά να είναι αδύνατη. Έτσι, ελάτε και να τελειώνουμε. Τέτοια πράγματα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε. Εργαλειοποιεί, επιμένω, όσο και να μην του αρέσει του κ. Θηβαίου, εργαλειοποιεί τη διαφθορά για να κάνει ακριβώς τα ίδια. Πολύ φοβάμαι, σε επίπεδο πολιτικό εννοώ, να συμπεριφέρεται με ένα απίστευτα λαϊκιστικό τρόπο, ο οποίος φθείρει τη δημοκρατία. Και αυτό είναι το σημαντικότερο. Και κλείνω τον κύκλο. Η αριστερά που στήριξε το αίτημα του εκδημοκρατισμού σήμερα διαβρώνει τη δημοκρατία με πολύ χαρακτηριστικούς τρόπους και στη Βουλή με τα νταραβέρια των 151. Αφήστε και να τον το 153 πούμε αυτό. Μην το λέμε όλα, τώρα. Έτσι. Θα πάμε στο δεύτερο μέρος και να τα πούμε. Κύριε Λαβαντινέ, θα σας αδικήσω. Ένα λεπτό. Θα σας αδικήσω. Θα σας αφήσω για ένα λεπτό και θα πάω σε διάλειμμα. Δεν είναι προτιμότερο να πάμε τώρα σε διάλειμμα και να έχετε. Ένα λεπτό θα ήθελα εγώ για να το όχι, κύριε Ραβαντινέ. Όχι. Όχι, ψεκάστε, σκουπίστε. Σας έφερα για να μιλήσετε. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Βρε, χρυσέ μου, Αντώνη. Πάμε σε ένα διάλειμμα, χρυσέ μου, άνθρωπε. Διάλειμμα για να τον ακούσουμε ολοκληρωμένα. Λοιπόν, είμαστε εδώ, εκπέμπουμε ζωντανά από το κεντρικό στούντιο του Κόντρα στον Ταύρο και έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους οι οποίοι τραγουδούν απόψε σε 2-3 πεντάγραμμα πιο πάνω, σε υψηλούς τόνους. Ακόμη και οι βαθύφωνοι έχουν γίνει σοπράνο. Ίσως γιατί, κυρίες και κύριοι, έχουμε μπει πλέον σε ένα άτυπο προεκλογικό κλίμα με, όπως είπα πριν, σούπερ στάρς της διαρκούς αναταραχής, όπως ο κύριος Πολάκης, ο οποίος νομίζω θα έχει ένα ενδιαφέρον ψυχογράφημα, δηλαδή το χαίρεται αυτό. Τον κοιτούσα στην συνέντευξη που έδωσε στην Κατερίνα την Ακριβοπούλου με μια ολύμπια ψυχραιμία να σηκώνεται, να ανοίγει τα ντουλάπια, να βγάζει τα χαρτιά, να τα ξανακλίνει, να του λέει Ακριβοπούλου υπουργέ είσαι πλάτη. Λέει ένα λεπτό να βγάλω τα χαρτιά από τη σακούλα, να βγάζει τα χαρτιά από τη σακούλα, να κλείνει τον ντουλάπι, να κάθεται με το ανάστημά του, το κριτικό κτλ. Δηλαδή ο άνθρωπος το χαίρεται. Το χαίρεται. Τώρα δεν ξέρω πόσο το χαίρεται ο Αλέξης Τσίπρας και πόσο τον αφήνει και αν πρέπει να τον αφήνει να πατάει τα όρια. Μια γιατί δεν πατάει τα όρια, τα περνάει τα όρια. Μια χαρά τον κάλυψε. Αλλά τον κάλυψε μια χαρά, όπως λέει ο κ. Μπαριώτας. Λοιπόν, Νίκος Θηβαίος από το ΣΥΡΙΖΑ, Μαρία Αντωνίου από τη Νέα Δημοκρατία, Κώστας Μπαριώτας από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη και το ΠΑΣΟΚ, Αντώνης Αραβαντινός από το χώρο των σοφρονιστικών υπαλλήλων. Αγαπητέ Αντώνη, έχεις τον χρόνο μπροστά σου. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο για το θέμα Πολάκη. Διότι εσύ είσαι έντονα πολιτικοποιημένο άτομο, προέρχεσαι από το πατριωτικό Άνδρεο Παπανδρεϊκό Πασόκ, αν κάνω λάθος διορθώσέ με, και αυτό που λέμε στην Αρκαδία «μπρουταλιτέ» είναι μια λέξη καθαρά από το χωριό μου το Ίσαρι. Σύνορα Μεσσηνίας Αρκαδίας, στην Αγία Θοδώρα δίπλα, μεγάλη χάρη της. Το λένε και στην «μπρουταλιτέ», «μπρουταλιτέ». Λοιπόν, πολιτικά «μπρουταλ». Και στην Ορεινή Ολυμπία. Και στην Ορεινή Ολυμπία, ακριβώς. Άγγελο μάθεις. Οι πάντες. Ενστιτούι Φρανσέ. Λοιπόν. Το μπρουταλιτέ, το μπρουταλ, ταιριάζει και σε σένα. Μη σε θίξει αυτό που λέω. Όχι, δα. Αλλά έχεις μία μπρουταλιτέ, είσαι μπρουταλ πολιτικά. Θα το έλεγα. Το ερώτημα δεν είναι τυχαία το λόγο. Είναι γιατί ξέρω ότι θα καλύψω τον κύριο Πολάκη προς το στυλ τουλάχιστον. Λοιπόν. Γιατί εγώ δεν είμαι τόσο μακριά από τον μπρουταλ ύφος του κύριου Πολάκη. Μπρουταλ, και του φέρνεις και λίγο. Του φέρνεις και λίγο. Στο φυσικό. Διαφωνώ όμως με την ουσία. Για να ακούσω. Γιατί το θέμα δεν είναι όταν αποκαλύπτουμε σένα να καταγγέλνεις τον άλλον. Δηλαδή. Οι παρεμβάσεις των πολιτικών προσώπων έχουν και ένα στοιχείο παίδευσης. Παρόντος παιδαγωγική, συγγνώμη, ναι. Δεν μπορεί να λες, άμα με πιάσετε θα σας μαρτυρήσω. Αυτό που είπατε προηγουμένως θα ήταν σωστό να του έλεγε αφού ψάχνεις το δικό μου, ψάχνεις τους άλλους. Έπρεπε να το πει από πριν. Γιατί θα πει ο άλλος, α, ήξερες ότι είχαν πάρει κοινή δάνεια και πίστευες ότι θα έχεις άλοθη για εκείνο. Αυτό λοιπόν στο λαό μπορεί να περνάει κι αλλιώς. Εγώ διαφωνώ με την ουσία. Στον πρωτάλληλο ύφος καθόλου.
και του συνηθίζει λίγο οι συνδικαλιστέ να έχουν τέτοιο ύφος. Καλού κακού όμως, επειδή του έμοιαζα πολύ και μου το λέγαν όλοι, όπως είδα, διέκοψα και τα γένια, έκοψα και τα μαλλιά, γιατί με τόσα προηγούμενα από γιάδρομους έχω και εγώ τα δικά μου, μην κληρονομήσω για κανέναν τυχαία στον δρόμο και μου πήρε πολλάκι, ξέρω εγώ, κατάλαβες. Πάντως... Αντώνη μου, του μοιάζεις λίγο. Πάρα πολύ. Ο συγχωρωμένος ο Στεφανάκος το έχει πει. Για κάνε, κύριε Καλοκαιρινέ. Θέλω να παρακαλέσω μονοπλάνο τον κύριο Αραβαντινό. Όχι την τώρα, ώρα που μιλάει. Με τα μούσια και τα μαλλιά. Και να, όχι, και να κλείσει το πλάνο επάνω του. Για κάνε, θέλω το πρόσωπό του. Πάμε. Λοιπόν. Τουλάχιστον πρώτο ξάδελφο. Όχι. Ο συγχωρεμένο Στεφανάκος είχε ένα site τότε εκεί. Πώ το λέγε. Ο Στεφανάκος μέσα από τη φυλακή είχε site. Ναι. Εδώ είχαν κανάλι info οι κρατούμενοι στο νοσοκομείο κρατουμένο. Θα τα πούμε μετά αυτά. Και όταν έβγαλε μια φωτογραφία του κυρίου Πολάκη στην αρχή και μια δικιά μου δίπλα και έλεγε ο Αραβαντινός υπουργός δικαιοσύνης και ο Πολάκης αρχιφύλακας, έπαθα σοκ και εγώ λέω τόσο πολύ του μοιάζω και όντως του μοιάζω πολύ. Αν μου επιτρέψεις όμως να πω και κάτι άλλο. Νόμπελ είχε πάρει και ο Μανές, ο Πορτογάλος γιατρός για τις λοβοτομές. Το έχουμε ξεχάσει. Σημασία έχει πώς θα σε θυμούνται για τον Νόμπελ αυτό. Και διαφωνώ, κύριε Αντωνίου, εγώ με αυτό. Καρφία, ότι να μην διαπραγματευτεί ότι η Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ για να έρθει η Νέα Δημοκρατία να επαναδιαπραγματευτεί τη συμφωνία των Πρεσπών. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Ακούστε να το ολοκληρώσω. Να το ολοκληρώσω. Μπροστά, κύριε Αραβαντίνε, μπροστά μην αυτό. Να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Να φύγουν αυτή η κυβέρνηση. Γιατί. Ναι, το άκουσα. Μην το παραλαμβάνε. Το άκουσα. Άλλο θέλω να πω. Εγώ θεωρώ ότι η συμφωνία των Πρεσπών είναι μια καταντημένη διαδικασία, δεν την ξεχάσει ποτέ ο λαός. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτή η Νέα Δημοκρατία να επαναδιαπραγματευτεί μια συμφωνία που έχει ελάχιστα περιθώρια ή κανένα επαναδιαπραγμάτευση. Το θέμα είναι πώς θα διαπραγματευτούμε στην πορεία το θέμα με τους Τούρκους και τους Αλβανούς. Γιατί αν μπούμε σε μια λογική, όπως είναι αυτή η λογική της συμφωνίας των Πρεσπών, πολύ φοβάμαι. Κυρία Αντωνίου, αφήστε το πω. Με 4 χρόνια τον Κοτζιά και τον Καμένο. Θεωρώ ότι λέω κάτι πιο σημαντικό από αυτό που είπατε. Στέλνουν μηνύματα μεταξύ τους, καταλαβαίνετε. Μα αυτό ακριβώς σας λέω. 4 χρόνια είχαμε να διαπραγματεύονται για αυτό. Αντωνίου Αραβαντινός, διπλό. Ο Καμένος και ο Κοτζιάς, 4 χρόνια. Που τώρα βρίζονται σε μηνύματα, λες και είναι η τελευταία Νέα Δημοκρατία. Εγώ το λέω ως πολίτης. Δεν με ενδιαφέρει λοιπόν. Όχι, δεν με ενδιαφέρει. Επειδή θεωρώ λάθος τη συμφωνία των Πρεσπών, εμένα με ενδιαφέρει να μην τη διαπραγματευτούν τις συμφωνίες που επέκυνται με την Τουρκία και με την Αλβανία, λάθος ή πιο λάθος άτομα. Εκεί βάζω εγώ τον πύχη πλέον στην διαπραγμάτευση. Και αν για αυτό το πράγμα πρέπει να φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ, να φύγει και θα τον πει ο λαός να φύγει. Δεν είναι μακριά αυτά τα πράγματα. Αλλά να πω κάτι για τον Τσουκάτο που είπατε. Τσουκάτος είπε αλήθειες προφανώς. Ποιος δεν τις ήξερε, γιατί δείχνουμε ότι ξαφνιαζόμαστε. Δεν σας λέει το όνομα Σπυρόπουλος τίποτα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Με τα συναντήσεις στο Κάραβελ, επί Κοσκοτά, που πουλιόντουσαν νόμοι και διαφουγγινόντουσαν διάφορα πράγματα. Ποιος Σπυρόπουλος? Δεν ήταν ο Σπυρόπουλος, ο Ταμίας της Νέας Δημοκρατίας. Υπήρχε Ταμία Σπυρόπουλος? Ναι. Κάτι δεν μου λέει και εμένα. Και ο Βαρθολομαίος δεν είχε ακουστεί ο άνθρωπος. Αυτή είναι η δουλειά αυτών των ανθρώπων. Ο Βαρθολομαίος ήταν γενικός διευθυντής ο Μακαρίτης. Οι Αμερικάνοι τώρα το έχουν. Ναι, μην μιλάμε για ανθρώπους που είναι Μακαρίτες τώρα χωρίς στοιχεία. Μα δεν με ακούτε. Δεν το κατηγορώ. Οι Αμερικάνοι το έχουν λύσει αυτό το πρόβλημα. Τώρα μην το λέτε. Ένα λεπτό. Αυτή τη διαδικασία. Εδώ φαίνεται ότι στην εποχή Σιμίτη είχε γίνει πάρτι συμφερόντων. Και ήταν κοινό μυστικό ότι όλα τα μεγάλα συμφέροντα τη διαπλοκή είχαν στοιχηθεί πίσω από τη λεγόμενη ομάδα των εξυγχρονιστών. Αυτοί έφαγαν τον Πασόκ. Επέστα λοιπόν. Του Αλέξη. Δεν διαφωνεί κανένας με αυτό. Εγώ άλλο πράγμα παναφωτίσω. Το ερώτημα είναι ο πρώην πρωθυπουργός, τον οποίο σέβομαι απεριόριστα. Ότι ήξερε, δεν ήξερε. Κύριε Παναγιωτόπουλε, τα λεφτά τα δίνανε γιατί κρατάγαν την ανωνυμία του. Αν ήξερε ότι θα δώσει λεφτά και θα τον βγάλει η εφημερίδα ότι έδωσε ο Αραβαντινός εκεί λεφτά, δεν θα είχαν το θάρρος μετά οι πολιτικοί να του λύσουν κρυφά τα προβλήματά του. Γι' αυτό μιλάω για νομοποίηση, κυρία Αντωνίου. Γιατί αν ξέρει ο κόσμος ότι ο Αραβαντινός έχει δώσει λεφτά στον Παναγιωτόπουλο, δεν μπορεί ο Παναγιωτόπουλος μετά να βρίσκεται στον Αραβαντινό. Ενώ βλέπαμε κάποιες συμφωνίες να γίνονται. Και σήμερα μαθαίνουμε, καταλαβαίνουμε γιατί γίνονται. Αναφέρεστε σε μένα. Γιατί κάποιοι είχαν πει. Θα μου πείτε καταρχήν γιατί αναφέρεστε σε μένα, παρακαλώ.
Δεν καταλαβαίνω. Δεν αναφέρθηκα. Αναφορά την κυρία Αντωνίου, δεν είπε. Όχι, δεν νομίζω. Κυρία Αντωνίου. Λόγου που λέτε. Δεν νομίζω. Κυρία Αντωνίου, χρησιμοποίησε τα επώνυμα δίκαια παραδείγματα. Εσείς κάνετε κριτική ότι μιλάω σαν Πασόκος να νομοποιήσω τα λεφτά. Η Αμερική που τα έχει νομοποιήσει τις δωρές, τα κόμματα είναι λάθος. Είπα και προηγουμένως, αυτό που δεν κάνουμε είναι θεσμικές αλλαγές που να κόψουν αυτή τη διαδικασία. Δεν θα μπω στη διαδικασία. Βεβαίως, αυτό συμφωνούμε. Μπορεί όποιος θέλει να πιστεύει ότι η Μέν ήταν αμαρτωλή. Κύριε Μπαριώτα, ακούστε. Δηλαδή τώρα που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, τα παίρνει και ο ΣΥΡΙΖΑ από επιχειρηματίες. Αυτό μας λέτε. Γιατί δεν μιλάτε καθαρά, βρε παιδιά. Εγώ προσπαθώ να δεν καταλαβαίνω. Όλοι κάτι λέτε, αλλά δεν το λέτε. Εγώ είπα προηγουμένως ότι η σκανδαλολογία κάνει μεγαλύτερο κακό από τη διαφθορά. Έτσι. Σωστό δεν, είναι αυτό. Ο λαϊκισμός ακόμα καλύτερο. Συμφωνώ. Δεν πρόκειται λοιπόν να πω στη διαδικασία να κατηγορώ χωρίς στοιχεία κανέναν. Ακριβώς. Το ερώτημα είναι άλλο όμως. Αν υποθέσουμε ότι το Κινάλ, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, η ΑΝΕΛ ή οποιοδήποτε θέλει να μαζέψει μαύρα λεφτά, να εκβιάσει επιχειρηματίες ή να στηριχθεί σε άνομα συμφέροντα, ξέρετε καμία μεγάλη θεσμική αλλαγή που να το δυσκολεύει? Αλλάξαμε τίποτα από το 2010 που καήκαμε, ζηματιστήκαμε και μπήκαμε στην κρίση μέχρι σήμερα στο επίπεδο το θεσμικό? Εδώ πάμε να κάνουμε μια συνταγματική. Απενεχοποιήσαμε τη Λαμογιά. Έφαγε τόσες δόσεις Λαμογιά στον κόσμο. Πάμε να κάνουμε μια αλλαγή του συντάγματος. Την οποία συμφωνούμε επιτέλους όλοι για την, στο νόμο περί ευθύνης υπουργών. Όλες μεγάλες αλλαγές όμως που έχουν να κάνουμε τη διαφάνεια στο δημόσιο, όχι μόνο δεν κάναμε. Εδώ δεν περνάμε στην ψηφιακή εποχή, γιατί κακά τα ψέματα, οι αντιστάσεις και αυτής της κυβέρνησης αλλά και πολλών μέσα στο δημόσιο είναι τεράστιες. Ψηφιοποίηση σημαίνει διαφάνεια. Δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα την τελευταία τετραετία. Κάνετε δεν είναι τυχαίο. Τεράστιο. Ακούει ο κόσμο 16 να σας πω εγώ, αφού το ψηφίσατε. Το 16 ψηφίσατε ένα νόμο. 30, θα πάνε 30. Κύριε Αραβαντινέ, δώστε μου ένα λεπτό. Αλλά το 16 ψηφίσατε ένα νόμο, και μάλιστα τότε ο κύριος Βερναρδάκης έκανε έτσι όταν έλεγε ότι δεν τον εφαρμόσετε, που λέει ότι από το προηγούμενο καλοκαίρι, από πρώτη εβδόμου του 18, έπρεπε όλο το δημόσιο να λειτουργεί με ψηφιακή πλατφόρμα. Όχι απλώς δεν λειτουργεί με ψηφιακή πλατφόρμα, έχει ακυρωθεί και ο διαγωνισμός και είμαστε εκεί που ξεκινήσαμε το 2011 με την πρώτη προσπάθεια του Ραγκούση. Είμαστε στο μηδέν. Έτσι. Όσο δεν εξυγχρονίζουμε το δημόσιο, τις δομές του, τον τρόπο που λειτουργεί, τον τρόπο που ξοδεύει λεφτά, δεν πρόκειται ποτέ να βγάλουμε από πάνω μας τη χετσινιά. Δεν πρόκειται ποτέ να μπορέσουμε να βγάλουμε σαν πολιτικό σύστημα, στο οποίο μπήκα πολύ αργά για να έχω ευθύνες, αλλά η αλήθεια είναι έτσι. Δεν πρόκειται να βγάλουμε ποτέ τη ρετσινιά ότι είμαστε δυνητικά διεφθαρμένοι. Αν Μαριώτα, δεν αλλάξουν όλα αυτά, είμαστε χαμένοι. Σαν χώρα. Με ειλικρινή αυτοκριτική, η Γαλλία να οργάνωσε το κράτος και η Αγγλία δεν έχει κυκλοφορήσει. Δεν μ' αρέσει. Δεν έχει κανένα λόγο. Θα φύγω, θα σας αφήσω μόνος. Είναι θέμα χαρακτήρων. Λοιπόν, ακούστε με λίγο. Κύριε Λαβαντινέ, σας παρακαλώ λίγο. Αφήστε, επειδή έχουμε λίγο χρόνο, να ρωτάω εγώ και να απαντάτε, παρακαλώ όλοι σας. Γιατί θεωρώ ότι η οχλοβοή που γίνεται και το γεγονός ότι η συζήτηση διαχέεται, ανοίγουν οι κρουνοί δηλαδή και χύμα το πράγμα βγαίνει. Οδηγεί τους φίλους και τις φίλες που είναι πολλοί που μας κάνουν την τιμή να μας παρακολουθούν και απόψε, και τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, να υφίστανται μια σύγχυση. Λοιπόν, κύριε Μπαριώτα, γιατί ο Τσουκάτος το είπε τώρα? Δεν αντιλαμβάνεται ότι ρίχνει την μπάλα στα πόδια του Αλέξη Τσίπρα με τον τερματοφύλακα να έχει πάει στα ουρητήρια και την εστία να είναι κενή και του λέει Αλέξη πάει να κατουρίσει, βάλ την μπάλα μέσα τώρα. Κοιτάξτε, αυτό του κάνει. Δεν είπα. Τρεις μήνες πριν τις εκλογές, ο στρατηγός του εξυγχρονισμού, σε εισαγωγικά παρακαλώ, του ψευδοεξυγχρονισμού μιας ολόκληρης περίοδου, ο άνθρωπος που έκανε τον Κώστα Σιμίτη από απόκληρο του Ανδρέα, πρωθυπουργό της χώρας και αρχηγό του Πασόκ, λέει 16 δις στον Κισέ. Πότε? Σε μια εκλογική αναμέτρηση το 2000, όταν έχασε η Νέα Δημοκρατία για 70.000 σταυρούς με μία φημολογία που έλεγε ότι πήγε ο Αμερικανός πρέσβης, τα αποτελέσματα φέραν τον Καραμαλή πρώτο και μετά κάτι έγινε. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το βόρβορο, μέσα σε αυτή την λιματολάσπη, βγαίνει ο Τσουκάτος και κάνει τέτοια μπαλιά τρεις μήνες πριν τις εκλογές. Λοιπόν, τι ρόλο παίζει ο κύριος Τσουκάτος, παρακαλώ. Έχετε εκτίμηση, ρωτήσατε το κόμμα σας. Με προκαλείτε να αναφερθώ σε μια περίοδο την οποία
ο τρόπος με τον οποίο αναφέρεται, η απαξίωση με την οποία αναφέρεται με βρίσκει κάθετα αντίθετο. Αυτός ο Πρωθυπουργός και αυτή η περίοδος, έτσι, με όλα τα προβλήματα που είχαν, δεν τα αρνείται κανείς, έκανε Ολυμπιάδα ενώ κάποιοι άλλοι λιδωρούσαν. Ολυμπιάδα και χρεώθηκε η Ελλάδα. Μισό. Κάνει 13 δισεκατομμύρια. Κάναμε Ολυμπιάδα και χρεώθηκε η Ελλάδα. Πείμα. 13 δισεκατομμύρια μαζί με τα αεροδρόμιο, τις ανισόπεδες στην Κηφισίας, το μετρό. Και τα έργα της Ολυμπιάδας. Δεν αμφισβητώ ότι έγινε έργο. Λοιπόν, ένα. Λέω δεύτερο, ότι χρεώθηκε η Ελλάδα. Ναι, χρεώθηκε η Ελλάδα και έκανε την γέφυρα στο Ρίο. Ξαναχρεώθηκε η Ελλάδα σε την επόμενη περίοδο από το 4 με το 9 και έκανε μια τρύπα στο νερό. Τώρα χρεώνε για τον Τζουκάτο δεν μου λέτε όμως. Έτσι, ένα-ένα. Θα φτάσω και στον Τζουκάτο. Πρέπει να μιλήσω για την περίοδο που αναφέρεστε. Αν δεν είχαμε μπει στην ΟΝΕ από αυτόν τον Πρωθυπουργό, αν δεν είχαν γίνει τα έργα που γίνανε, αν δεν είχε παραχθεί το έργο που είχε παραχθεί τότε, τώρα θα είμαστε εκεί που είναι η Ρουμανία, όχι εδώ που είμαστε τώρα. Με μια αναλογία ευρώ προς παλαιά δραχμή που κατέστρεψε τη χώρα. Κλείνω. Κατέστρεψε τη χώρα. Ένα μπουκάλι νερό έκανε το ένα βράδυ 50 δραχμές και την άλλη μέρα έκανε μισό ευρώ. Τρεις φορές επάνω. Τη χώρα του χωματόδρομου και τρεις φορές επάνω. Ποια χώρα κατέστρεψε. Είχαμε χωματόδρομο. Γιατί τι είχαμε. Πριν έρθει ο κύριος Σιμίτης είχαμε χωματόδρομο. Κύριε Μπαριώτα, όχι. Για το χωματόδρομο. Απορώ πως θα δέχεστε αυτά. Απορώ πως θα δέχεστε. Είχαμε χωματόδρομο πριν έρθει ο Σιμίτης. Ποια Ελλάδα παραδόθηκε το 81. Ποια Ελλάδα βρήκαμε. Γιατί τι έκανε το 81. Τι έγινε το 81. Μετά το 81 καταστράφηκε η Ελλάδα. Έγιναν οι Έλληνες δεμπέληδες. Τους βάζετε όλους στο δημόσιο, με δουλεύετε. Τι λέτε, ρε παιδιά, τώρα. Δεν τρέπεστε, κύριε Παρικώτα. Το 81 καταστρέψατε. Ξεκουράζεται ο κύριος Τιβέρας. Εσείς έπρεπε να τρέψετε για την περίοδο 4-9. Εσείς επίσης από αυτό που λέτε στην αριστερά. Η κυρία Αντωνίου έπρεπε να τρέψετε. Η Ελλάδα, κυρία μου, το 2004. Ελάτε. Πάμε. Δεν απάντησα για τον Τζουκάτο. Δεν μου απαντάτε για τον Τζουκάτο. Μην μηδενίζετε τα πράγματα. Αφήστε να μιλήσω. Για τον Τζουκάτο να μας απαντήσετε. Όχι. Θα απαντήσω όπως θέλω εγώ. Επίσης όπως λέει ο Γιώργος Τιβέρας. Σωστά. Και έχει δίκιο σε αυτό. Σωστά. Έτσι. Σωστά. Το 2004 η Ελλάδα παραδόθηκε η 28η χώρα στον κόσμο ως επίπεδο διαβίωσης. Αυτό είναι κάτι που δεν αμφισβητείται. Έτσι. Τελεία παύλα. Η Ελλάδα παραδόθηκε με 120 δισεκατομμύρια δάνεια και βρέθηκε, θα μου πει ότι έγινε γιατί τα χρεώματα, τα ΣΑΠ και τα λοιπά, παραδέθηκε με 240. Μα γιατί δεν απαντάτε εσείς, πριν το έλεγα στον κύριο Θηβαίο. Αυτές είναι οι αλήθειες. Τώρα την ίδια τακτική. Και με 35 δισεκατομμύρια. 35 δισεκατομμύρια έλλειμμα του δημοσίου το 2009. Πήγαμε σε άλλο θέμα τώρα. Όχι, δεν πήγαμε, αυτό είναι το θέμα μας. Παπαντονίου, ο υπουργός. Τον Τζουκάτο, εγώ προσωπικά δεν τον γνωρίζω. Και αμήνης μετέπειτα. Είπα και του κύριου Κώστα Σιμίτη. Μαντέλης. Ναι, 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 ναι. Στα ποινικά δικαστήρια. Τζουκάτο στα ποινικά δικαστήρια. Δεν θέλετε τώρα να κάνουμε, αρχίσουμε αυτή την κουβέντα. Έτσι. Μα δώστε μια απάντηση όμως. Γιατί ο Τζουκάτο το είπε. Χαίρετε, κύριε Σιμίτη. Μα αθώθηκαν τα δομημένα ομόλογα, κύριε Μπαριώτα μου. Το βατοπέδι αθώθηκε, σα παρακαλώ. Δεν είπα εγώ ότι δεν αθώθηκαν. Ναι, αθώθηκαν όλοι αυτοί να κάνουμε. Όλοι έχουν αθώθει. Και άλλοι έχουν αθώθει. Μην το κάνετε αυτό. Και άλλοι έχουν αθώθει. Εγώ είπα. Και για τους περισσότερους έχουν παραγραφεί. Έχω πει. Για να κουβαλήσουμε. Για να τελειώνουμε. Η μεταπολίτευση. Μα για τον Τζουκάτο δεν μου απαντάτε. Η μεταπολίτευση. Με αφήνετε να τελειώσω. Μέχρι μισή ώρα μιλάτε για το θέμα. Μέχρι τις 10 θα απαντήσω. Είπα και προηγουμένως. Σειρά μου, κύριε Αντωνίου. Καταρχήν, ένοχος ένοχων ΟΠΗ. Λέει, εσύ είστε νομικός. Ο κύριος Τσουκάτος μπορεί να λέει ότι θέλει, έχει να υπερασπίσει τον εαυτό του. Έτσι. Μπορεί να τα αποδείξει, μπορεί να μην μπορεί να τα αποδείξει. Εγώ προσωπικά δεν τον γνωρίζω. Την περίοδο εκείνη δεν ήμουν πολιτικός και είπα και προηγουμένως. Επειδή όλα αυτά τα πράγματα πληρώνονται στην πολιτική στην κάλπη, το είπα και προηγουμένως και δεν το αρνείται κανένας, ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που πλήρωσε αυτά στην κάλπη. Τα πλήρωσε. Τα και πολλά και άλλα θα πει ο Ζαραβανινός και τα πληρώνει και λοιπόν, τώρα. Έτσι λέγαμε για τον Τσοχατσόπουλο και τον Αυγή και λέγαμε δεν ξέραμε. Πώς θα πούμε για τον Τσοκάτο, τι έκανα λάθος. Άλλο λέω. Ελάτε να πάω στον κύριο Ραβαντινό λίγο. Ρώτησε κάτι, μισό λεπτό. Αμέσως κύριε Αντωνίου, επιτρέψτε μου. Δεν μας έχει πει μια κουβέντα για τις φυλακές. Τον έχουμε εδώ, δεν έχει πει κουβέντα. Ένα δευτερόλεπτο. Το ότι οι συμπτώσεις, επειδή δεν πιστεύω στις συμπτώσεις. Έπρεπε να πραγματικά δεν θεωρώ τυχαίο ότι ένα σωρό πράγματα πυροδοτούνται αυτή την εποχή. Έτσι. Λοιπόν, κύριε Ραβαντίνα, ακούσατε τι είπε πριν. Ο μόνος του Πασόκ είμαι εγώ, λέω ο Ραβαντινός. Αυτό φωνάζει. Λοιπόν, κύριε Ραβαντινέ, ακούγονται πράγματα και βγαίνουν από το ρεπορτάζ πρωτοφανή ότι έχει χαθεί πλέον τελείως ο έλεγχος μέσα στις φυλακές
από τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους, από τη διεύθυνση των φυλακών, από την ένωμη τάξη, ότι νονοί κάνουν κουμάντο, ότι υπάρχει μαφία φυλακών που διατάσσει ακόμη εργολαβικά και εκτελέσεις και φροντίζει αυτές οι εκτελέσεις να έχουν και ψηλό κασέ για τον εκτελεστή. Λοιπόν, συμβαίνουν όλα αυτά στις φυλακές. Προφανώς, κύριε Παναγιώτοπουλε, με τρολάρετε κατά κάποιο τρόπο για να πω. Είμαστε γιατί παλιοί φίλοι. Είμαστε τόσα χρόνια συνομιλούμε και σας τα έχω είμαστε πει, παλιοί φίλοι. Και τα ξέρατε όλα αυτά. Κάνοντας δικηγορία, σας γνώρισα από τότε στις φυλακές. Δυστυχώς, αποδείχθηκε να πάρει ευχή μάντης κακών. Θα προτιμούσα να ήμουν κακός μάντης. Μάλιστα. Εσείς τουλάχιστον τα ξέρατε και από πρώτο χέρι, τα έλεγα νωρίτερα. Και σαν δικηγόρο κλπ. Ναι, μιλάμε για την απόλυτη κατάτεια. Την απόλυτη κατάτεια. Την απόλυτη κατάτεια. Πού οφείλεται αυτό, αγαπητέ Αντώνη? Και εδώ δεν είναι θέμα κυβερνητικής πολιτικής. Ναι. Γιατί δεν θεωρώ ότι είναι καν η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ αυτή. Είναι η πολιτική τριών ανθρώπων. Τους οποίους βέβαια τους συμβάλλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή ποιον. Εγκαίρος. Δηλαδή ποιον. Σε όλους. Ποιον. Η Γενική ποιον. Γραμματεία Αντικλιματικής Πολιτικής, η οποία πήγε χθες σε μια ημερίδα του Ιδρύματος Μαρακοπούλου και γέλαγε ο κόσμος μαζί τους. Παρουσίασε μια κατάσταση. Τι είναι αυτή, δεν έχω καταλάβει. Τον καταχαιρέασαν όλοι και ακόμα δεν έχει. Ο Γενικός Γραμματέας λέτε αντιεγκληματικής πολιτικής. Η Γενική Γραμματεία δεν είναι ένα μόνο πρόσωπο. Ποιο είναι πρόσωπο είναι γραμματέας, αυτό. Ποιο. Όσοι άλλοι του συναποτελούν. Η συμβουλή του, οι παρατρεχάμενοι του, αυτοί που στέλνει για στημένα πειθαρχικά. Σαν αυτό που έστειλε σε μένα. Και ο υπουργός. Με κυριάκα να με σκοτώσουν και δεν με περάσανε πειθαρχικό γιατί πάρκανε τα αμάξι. Και ο υπουργός. Να βγω έξω να με σκοτώσουν. Ο κύριος Καλογύρου. Που είναι. Δικηγόρος. Καμία σχέση ο κύριος διακεκριμένος δικηγόρος. Εγώ ειλικρινά σα λέω ότι συμπαραστέκομαι όπως συμπαραστάθηκα εκ των υστέρων και στον κύριο Παρασκευόπουλο και στον κύριο Κοντονή. Τι κάνει ο κύριος? Δεν διοίκησαν αυτοί οι άνθρωποι το Υπουργείο. Δηλαδή δικούν από κάτω. Τριλετερά κομιτέ κάνει κουμάντο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ή... Τριλετερά κομιτέ είναι. Η τριλάτεραλ. Αυτή είναι. Ναι, τριλάτεραλ. Αυτή είναι έννοια τη Mont Diplomatique. Έτσι. Η τριλάτεραλ. Το χρησιμοποιούσε για το εξωτερικό αυτό. Αλλά τώρα η τριλάτερα ποια είναι στο δικαιοσύνη, είπατε. Η γραμματεία αντιεγκληματικής πολιτικής. Έχουμε συντονιστεί φυλακών ένα άτομο το οποίο αν είχε διοριστεί φύλακας και ζήταγε αύριο το πρωί να κάνει μετάταξη, να γίνει διοικητικός, δεν θα μπορούσε να κάνει γιατί του λείπουν τα τυπικά προσόντα. Τα απόλυτα τυπικά προσόντα. Καλά, αυτό ο Καλογύρου δεν τα ξέρει. Τον πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ και τον έβαλε εκεί πέρα γιατί ήταν καλό, ρε παιδί μου, πώς του λέγανε αυτού τις ελληνικές ταινίες. Εδώ έβαλε με 4 πλαστά πτυχία. Τώρα. Άρα εκεί ευθύνε στο ΣΥΡΙΖΑ μα λέτε τώρα. Με 4 πλαστά πτυχία, τι λέτε εγώ, τώρα. Ας είναι με όποιο θέλει. Φίλο. Δεν θα καταδικάσω κανέναν άνθρωπο για τι πολιτικέ του θέσει. Εμένα με ενοχλεί ότι κλείνοντα τα μάτια για τα κόμματα. Πώ μπορεί να μαζευτεί αυτή η κατάσταση. Θα σου πω. Εμένα με ενοχλεί ότι κλείνοντα τα μάτια αυτοί οι τρει φορεί για όσα του καταγγέλαμε ήταν σαν να κλείναν το μάτι σε αυτού που σήμερα έρχονται σαν αρχηγοί μαφία να σκοτώνουν, να δολοφονούν. Να εκβιάζουν και να αποδιγετούν το 70-80% των καλών. Δεν μπορεί κανείς να μαζέψει την κατάσταση αυτή. Είναι διαλυμένο το κράτος δηλαδή. Δεν μπορεί κανείς να μαζέψει την κατάσταση. Και το κάνει σε μια λογική ουμανιστική αντίληψη και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτοί που έχουν παραδώσει το 70-80% των απλών κρατουμένων στο 20% που τους καταδυναστεύει νυχθημερών. Και κολακεύονται σκόπεδες καρδέλες. Σε ιδεολειψίες οφείλεται, σε μονές ιδεολογικές. Όχι, στην αρχή νομίζαμε ότι ήταν αυτό. Αλλά εγώ μιλάω και με πολλούς άνθρωπους του ΣΥΡΙΖΑ. Και? Δεν είναι κυρίαρχη ιδεολειψία. Δεν είναι ιδεολειψία είναι ένα κυρίαρχο πράγμα σε έναν ναι. χώρο. Αυτή είναι δική τους άποψη. Ναι. Λένε ψέματα για να μπορούν να δείξουν ένα έργο. Πήραν ένα λουστρασό, χαρτί δεν το έφερα μαζί μου, στρατηγικό σχεδιασμό. Ναι. Δεν ξέρουν ούτε τι γράφουν. Ναι. Και εκείνα τα λίγα που πετύχανε δεν τα υποστηρίζω, δεν τα υλοποιήσω, θα κάνουν πολιτική. Σας λέω ειλικρινά, αδικήσαμε τον υπουργό των Παρασκευών, τον καθηγητή. Δεν διοίκησαν ποτέ αυτοί οι άνθρωποι. Ναι, αλλά έχουν ευθύνες τώρα για κάθε. Προφανώς, άλλο το να. Έχουν ευθύνες. Δεν σε έχει σημασία αν είναι ο Παρασκευόπουλος ή ο Καλογύρου ή Αντωνίου μεθαύριο. Εάν δεν μπορεί να δικήσει Αντωνίου και δικό εγώ που είμαι γενικός γραμματέας από κάτω ή ένα απλός γενικός διευθυντής, έχει ευθύνη ο υπουργός. Προφανώς, δεν απαλλάσσω κανέναν. Βεβαίως έχει ευθύνη. Αλλά θέλω να σας δείξω το βάθος. Ανεξαρτήτως κόμματος. Έχει ευθύνη. Προφανώς, δεν είπαμε. Αλλά έχουμε φτάσει σε σημείο να βγαίνουμε με γεγονότα. Να μιλάμε με αποδείξεις και να βγαίνει αυτό, να μην το πω το γκεμπελίστικο εκεί πέρα παρεάκι, και να λέει ότι εμείς έχουμε fake news. Ότι λέγαμε ποιο είναι το παρεάκι, μπορείτε να μας πείτε ονόματα. Σας είπα. Να καταλάβει ο κόσμος. Η επιθεώρηση φυλακών, ποιος είναι ο ρόλος της. Έχει ενημερώσει κανέναν υπουργό από τους τρεις
Εσείς που βλέπετε. Δεν υπάρχει εισαγγελέα στις φυλακές. Μα δύο λεπτά. Έχουν ενημερώσει το κέφι. Δύο λεπτά. Λοιπόν. Εγώ να πω ότι η κυβέρνηση δεν κάνει τη δουλειά της. Ένα λεπτό, κύριε Θηβέ. Δεν υπάρχει εισαγγελέα φυλακών. Υπάρχει εισαγγελέα φυλακών. Και λοιπόν. Τα είπατε αυτά. Και προφανώς τα. Και εισαγγελέα τα μεταφέρουν αυτά. Δεν είναι ο κύριο εισαγγελέα, είπε το σύστημα πέτυχε. Εισαγγελέας είναι, είναι αλαβαντινός. Λοιπόν. Δεν ας είναι καλή να βγει. Ναι, αλλά ο κύριος εισαγγελέας μπορεί να πιάσει τον ίν διευθυντή, μπορεί να πιάσει του τάδε υπευθύνους και να τους πάει για παράβαση καθήκοντος αν δεν κάνουν τη δουλειά. Δεν φταίει το προσωπικό, δεν φταίνει οι συναδελφοί μου. Αυτές οι εντολές παίρνουν. Αυτά τους λένε να κάνουν. Και εγώ σας λέω, υπάρχει επιθεώρηση. Έρχονται και επιθεωρούν αν φοράει παπούτσα της Περαισίας ο άλλος, αν είναι μαύρα, αν είναι καφέ τα παπούτσια. Επιθεώρηση λέτε από το δικαιοσύνη. Ναι, από το Υπουργείο Δικαιοσύνη, από το εσωτερικό υποθέσεων, το δικό μας. Ναι. Των εισαγωγικών. Έρχονται για να, για να κυνηγήσουν ανθρώπους. Πάνε στον Λαμπρόπουλο, πάνε στον Αλαβαντινό, πάνε στον Α, στον Β, αρχιφύλακες που αντιστέκονται σε αυτά τα πράγματα και τους τιμωρούν πειθαρχικά. Για να τους φοβήσουν, να τους κάνουν. Δεν θέλω από ότι μου κάνανε εμένα προσωπικά. Εμένα με βγάλαν έξω για να με σκοτώσουν. Θα το πω όμως, θα κάνω μήνυση. Δεν πάει άλλο με αυτό το πράγμα. Ποιοι σα βγάλαν στο σκοτάδι? Αυτοί οι άνθρωποι. Ήρθαν και μου είπαν να μην παρκάρω τα μάξι μου σε αντικειμένο χώρο, όταν ξέρανε ότι αυτή η ομάδα ήθελε να με σκοτώσει. Και μάζευε πληροφορία, σαν φορά δεν φορά ο Αλεξής Φερογγυλέκο, για να με σκοτώσει από μακριά ή να μου θέλει να μου ρίξει από κοντά. Και έρχονται αυτοί οι άνθρωποι τώρα να γίνουν τιμητές αυτής της διαδικασίας. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε... θέλω ένα λεπτό μόνο, από τον καθένα σας. Θηβαίος Αντωνίου Μπαριώτας και έκλεισα. Είναι τρεις θεσμικοί παράγοντες. Έχουν κάνει μια αναφορά, μια έκθεση στον όποιον υπουργό πέρασε. Του έχουν πει τι συμβαίνει. Ο υπουργός θα έρθει στις φυλακές να κάνει ελέγχους. Δεν έχουν κάνει τίποτα από αυτά. Τίποτα. Πηγαίνανε οι συνάδελφοι μου και γιατί δεν κάνετε μια καταγγελία στην εισαγγελέα του Αριουπάγου, που είναι διακεκριμένη λειτουργός, στην κυρία Δημητρίου, μια καταγγελία επώνυμη ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι της αντιεγκληματικής πολιτικής δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους και οφείλονται. Και σε αυτούς οφείλεται, στις παραλήψεις ή τις πράξεις τους, οφείλεται αυτή η απώλεια ελέγχου από την ένωμη τάξη μέσα στις φυλακές. Γι' αυτό είπαμε. Είστε λειτουργός, κύριε Αραβαντίνε, δεν είστε ένας απλός πολίτης. Δημόσιος λειτουργός σε ένα πολύ κρίσιμο πόστο. Και είστε πολύ έμπειρο άτομο. Κύριε Παναγιωτόπουλο, όταν λέγαμε και μαζί fake news, με τι κουράγιο να πάμε. Αν δεν έβγαινε δικογραφία τώρα που έβγαλε αστυνομία τρομοκρατική τη δικογραφία και σα τα έλεγα πάλι αυτά, θα λέγανε fake news. Yes. Τώρα μου έκανε λοιπόν. Στρούγκα, γιατί ό,τι είπαμε βγήκαν από τη δικογραφία. Ένα λεπτό δηλαδή, καθένα. Αν η αστυνομία λοιπόν. Δεν πετύχαινε στο έργο της, εγώ θα μας λοιπόν, μπορούμε να μιλήσουμε. Ένα λεπτό όμως. Κύριε Θηβέ, ένα λεπτό εσείς και κύριε Αντωνίου. Μα τελειώνει ο χρόνος. Τι να κάνουμε, κύριε. Δεν έχω καν δευτερομιλήσει. Ελάτε. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε. Είναι γεγονός ότι αυτή η κυβέρνηση έχει δώσει πραγματικά έναν αγώνα εκδημοκρατισμού και εξυγχρονισμού και από συμπόρους των φυλακών και κατηγορηθεί μάλιστα για αυτό το θέμα από την αντιπολίτευση επανειλημμένα. Όσο για αυτά που λέει ο κύριος Αραβαντινός. Όσο για αυτά που λέει ο κύριος Αραβαντινός. Και βγήκαν όλοι οι εγκληματίες έξω. Επειδή άπτεται. Καλά, εντάξει. Επειδή άπτεται καθαρά εισαγγελικών αρχών και δικαστικών, ας καταγγείλει επωνύμως, ας πάει στην εισαγγελέα. Σε αυτό έχει δίκιο, κύριε Αραβαντινέ. Ας πάει στην εισαγγελέα. Απευθείας στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, στην κυρία Δημητρίου. Κουβέντα. Έτσι όπως είναι γίνεται, πολύ σοβαρή λειτουργός. Δεν έχει κανένα άλλο νόημα παρά να πυροδοτεί. Ας πάρει στον εισαγγελέα να καταγγείλει τα περιστατικά τα οποία θρέφουν ένα παρασιτισμό και μια παρανομία μέσα στις φυλακές. Τώρα, όσον αφορά φοβούνται τα άλλα ζητήματα που ακούστηκαν. Δεν θα διαδέχονται οι συνάδελφοι με τρώνε ξύλο. Δεν με καταλάβατε. Γιατί πήγα στο Υπουργείο και είπες καλύφτε το. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν θα σας υποδείξω τα αυτοδίκαια που πάμε. Μπορείτε να κάνετε πάμε. Εννοούσα δεν μπορούσαμε σαν πριν. Φοβόμασταν άνθρωποι πάμε. Εμείς. Θέλω να πω το εξής. Επειδή αναφέρατε για τον Τραμπ και τα συγχαρητήριά του, για να κλείσω με αυτό. Ίσως είναι η 8η φορά στην εκπομπή σας που συζητάμε το ίδιο θέμα. Είναι επιλογή σας, τη σέβομαι. Θέλω να πω το εξής. Αυτή η συμφωνία, η οποία είναι βαθιά πατριωτική και εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα. Μην το ανοίξουμε τώρα, δεν έχετε χρόνο. Συγγνώμη, είναι και 57. Συγγνώμη. Θα μας δώσετε και εμάς ένα λεπτό. Μία... Γιατί... Τελειώνει η εκπομπή, τι να σας είναι, πω. Είναι μία βαθιά πατριωτική και εθνικά συμφέρουσα. Δόθηκε η απάντηση από ποιος όλη την Ευρώπη. Ποιος το πιστεύει αυτό, κύριε Θηβέ? Δόθηκε η απάντηση. Ποιος το πιστεύει εκτός από τον Τραμπ και τον Τζίπρα? Η κυβέρνηση. Ποιος το πιστεύει αυτό, σας ρωτάω και δεν θα... Ρωτήσατε τον ελληνικό λαό. Ρωτήσατε. Οι 153 συνάδελφοί σας που ψηφίσανε. 145 λέω, λοιπόν, του ΣΥΡΙΖΑ. Λέω και λοιπόν. Ελάτε γιατί κλείνουμε. Κλείνουμε. Δεν θέλετε να μιλήσω. Μην το ανοίξετε τώρα. Είναι και 58 αυτό. Είναι τιμή μας που αυτή η κυβέρνηση έφερε αυτό
το αποτέλεσμα και που είναι θα σημαδέψει όλου του ελληνικού λαού. Θα σημαδέψει πραγματικά όντως, τον κυρίαρχο ρόλο της χώρας μας στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη. Αυτή ακριβώς θα είναι η εξέλιξη και ακριβώς αυτή η έλατε, πολιτική ναι. Και με την επίσκεψη κλείσαμε. Του Πρωθυπουργού θα περπατήσει κλείσαμε. Και θα προχωρήσει. Μια κουβέντα, κύριε Αντωνίου. Πολύ, μια κουβέντα όμως. Μου φαίνεται πολύ παράξενο. Δηλαδή δεν μπορώ να ακούω να λένε αυτά τα πράγματα. Όταν όλος ο ελληνικός λαός είναι κατά αυτής της συμφωνίας. Δεν τον εκπροσωπείτε όλο. Και. Τι τον εκπροσωπείτε εσείς. Που έχετε 20% τώρα, να μας δουλεύετε καλά, κύριε Τιμέ. Δεν εκπροσωπεί τον ελληνικό λαό. Ελάτε κύριε Τιμέ. Το κόμμα σας και τη γνώμη σας. Κανέναν άλλον. 145 ήσασταν και κάποιους γυρολόγους που τους κόμμα σας και τη γνώμη σας. Βάλει υπουργούς για να πάρουν τη συμφωνία. Κανέναν άλλον. Ο λαός βλέπει τι γίνεται κύριε Τιμέ. Τώρα μην γελιόμαστε. Τους δύο, τους δανεικούς των ΑΝΕΛ που τους έχετε υπουργούς. Βεβαίως και βλέπει. Έτσι λένε, βεβαίως, σωστά. Με αυτού περάσετε τη συμφωνία, τι συζητάμε τώρα. Για μη λέμε πράγματα που έχουν κλείσει. Ελάτε, κλείσαμε, κλείσαμε. Αυτό όμως που θέλω να πω και πρέπει να το πω γιατί όλα αυτά όντως στεναχωρούν τον κόσμο και πρέπει να του δώσουμε ελπίδα για το αύριο είναι ότι στη συνέντευξη που έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτό που δεσμεύτηκε είναι μείωση επιτέλους αυτής της δυσβάσταχτης φορολογίας που έχει επιβάλει μάλιστα. Ο κύριος Τιμαίος και η πλειοψηφία που λέει τους 150 δεν ξέρω ποιοι. Κλείσαμε. Λοιπόν, όταν είναι έχει επιβάλει 10 ακριβώς. Μέχρι και στο νερό. Με παντού, μην ανοίξουμε τη φορολογία τώρα έχει 10 το βράδυ. Έχει καταργήσει τη μεσαία τάξη, έχει φτωχοποιήσει τη μεσαία Αντωνίου τάξη. Μου. Ωραία. Θα σας ξανακαλέσουμε λοιπόν, εδώ. Φτάνει κύριε λοιπόν Μπαριώτα, αδικηθήκατε κατά τη, αλλά έχουμε περάσει τον χρόνο. Μείωση της φορολογίας σας ευχαριστώ από την επόμενη κυβέρνηση. Να πω μία φράση. Επείτε τη φράση. Χθες, 10 η ώρα το βράδυ είναι, ρε. Χθες στη Βουλή υπήρξε μια ωραία εικόνα στο νομοσχέδιο που συζητιόταν του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Όλοι συμφωνήσαν με μεγάλη νυφαλαιότητα ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στις φυλακές. Το επόμενο στοίχημα είναι να μπορέσουμε σε αυτό το επίπεδο να προτείνουμε και λύσεις. Αρκεί να μην συμφωνούμε θεωρητικά και να εφαρμόσουμε λύσεις. Πραγματικά σας ευχαριστώ όλους και εσάς, κύριε Λαβαντινέ. Θα σας ξαναέχω εδώ τις επόμενες μέρες. Απλώς το ακουμπήσαμε πολύ λίγο το θέμα. Είναι τεράστιο το θέμα. Προλάβουμε τα επερχόμενα. Τεράστιο το θέμα. Η βοή που έρχεται. Γιώργος Φιαδήμας, Μάκης Κουρής. Και εμείς επανερχόμαστε αύριο στις 9. Γεια σας.